Λοιπόν, πάμε σε ερωτήσεις, φίλε. Γιατί υπάρχουν ερωτήσεις πολλές. Καταρχάς, γιατί έχει τέτοιο μένος με τον Παναθηναϊκό. Πότε ξεκινάει το κόμπλεξ με τον Παναθηναϊκό. Ναι, το είδα αυτό. Πότε ξεκινάει το κόμπλεξ με τον Παναθηναϊκό, κύριε Ντέμη Νικολαΐδη. Εδώ να αποκαλύψουμε ότι υπάρχουν πολλοί που ανήκουν στο στενό κύκλο του Ντέμη Νικολαΐδη που προφανώς δεν είναι Παναθηναϊκοί. Όχι, αεξίδες είναι. Ναι, που σε κατηγορούν ως φιλοπαναθηναϊκό, έτσι. Όχι, με λένε ότι είμαι παλιοβαζέλα. Εντάξει. Είναι ανάλογα το τι ακούνε τη Δευτέρα. Εδώ όμως, επειδή ο κόσμος όμως έχει αλάθητο κριτήριο, για πες μου, πότε ξεκινάει το κόμπλεξ με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην παρακολουθεί ο κύριος. Τι να πω, δεν. Λοιπόν. Έχω πει ότι αν δεν συμπαθώ έτσι. Αν αντιπαθώ μία ομάδα, έψαχνα να βρω κάποιες, προβληματίστηκα και λίγο για λόγους ναι. Το έχουμε καταλάβει. Έχει μια ιδέα τότε στο τελικό με τον Σωτηρακόπουλο στην περιγραφή. Μια ιδέα, Παναγία μου δηλαδή. Ήταν μερικά μάτσα προημιτελικά ή ημιτελικά Champions League. Εντάξει, που λίγο... Ήμουνα, τα βλέπα κιόλας δηλαδή και μέσα. Δηλαδή, ναι, και μέσα. Ναι, ναι. Σεβόμασταν παραπάνω οι διαιτητές τη φαναλλαγή, ίσως από εκείνα μου βγήκε. Άξι. Αλλά και αυτό ήταν και στο παρελθόν. Ναι. Δεν νομίζω να αντιπαθώ, ειδικά στην Ελλάδα τώρα. Καταρχάς είσαι. Εγώ είμαι ΑΕΚ, ρε φίλε. Είσαι μια τη μοναδική περιπτώσει που τέλος πάντων τυχαίνει να γνωρίζω εγώ που. Ξέρω πολύ κόσμο που ασχολείται με ποδόσφαιρο. Εννοώ που γουστάρει ποδόσφαιρο, έτσι, όχι που έχει παίξει. Που γούσταρε τη United. Των μπέμπιδων του Σάρεξ Φέργκιουσον. Το Χιουζ και τον. Ναι, και, έτσι, και την ομάδα που έφτιαξε ο Φέργκιουσον. Ναι, και μετά λάτρεψες και τη Λίβερπουλ του Κλόπ. Ναι, έγινα United επειδή μου άρεσε ο Μαρκ Χιουζ. Έγινα Λίβερπουλ γιατί πήγα στο γήπεδο μία φορά. Εντάξει. Έπαθα σοκ, ξαναπήγα. United δεν είχα πάει, παράδειγμα. Απλά ήταν ο Μαρκ Χιουζ. Πατατάκια. Αλλά το ότι μετά άρχισα να αγαπάω τη Λίβερπουλ δεν πάει να πει ότι αντιπαθώ την United. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Όχι, ναι. Άλλο το άλλο, άλλο το άλλο. Λοιπόν, όταν ήσουν ποδοσφαιριστής, είχες πάρει αυτόγραφο ή φανέλα από κάποιον άλλο παίχτη. Όχι, ήμουν και μακριά. Τι εννοείς. Θέλω να πω, μπορεί να μην έτυχε γιατί μέχρι τα 20 ήμουν στην Αλεξανδρούπολη. Μετά, όταν ήρθε στον Απόλλωνα, έπαιξε ευρωπαϊκό με την ΑΕΚ, όταν κάτι. Έπαιξε με Μπαρσελόνα απέναντι, έπαιξε με Ρεάλ απέναντι, έπαιξε με. Υπάρχει πιθανότητα όταν ήμουν στον Απόλλωνα. Καλά, εσύ δεν είχες κρατήσει δικές σου φάνελες, εντάξει. Δηλαδή, μιλάμε σε περίπτωση. Είχα πάει στην Πούμπα να κάνω συμβόλαιο και ήταν ο Μαύρος. Ναι. Εντάξει, εκεί παίρνει μια φανέλα. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν το εκεί. Μήπως αντιπαθείς τη Ρεάλ επειδή δεν μπόρεσες να της βάλεις γκολ. Μα έβαλα. Έβαλες. Εκεί δεν το έχασες όμως. Ή με την Γκένγκ ήταν το έχαστο. Όχι, με Ρεάλ. Με Ρεάλ ήταν. Όχι, έβαλα. Έβαλα και στη Ρεάλ και στη Βαρσελόνα, τρομερό. Μπράβο μου. Ναι, μπράβο. Όχι, έβαλα με τη Ρεάλ. Όχι, είναι 2-3 παιχνίδια τέτοια. Αλλά απλά το λέω για να πω ότι λίγο να σκέφτηκα έτσι κατά μια ομάδα. Ναι. Είμαι υπέρ μια ομάδα, δεν είμαι κατά καμία. Ακριβώς. Μα το ποδόσφαιρο το αγαπάς, δεν το μισείς. Άρα δεν μπορείς να μισείς και ομάδες. Αγαπάω όλους αυτούς που αγαπάνε όμορφα την ομάδα τους. Αυτό. Είναι. Μ' αρέσει. Αν αγαπάς κάτι. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βολέι, το οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν μπορείς να μισήσεις κάτι μέσα σε αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Έτσι, εντάξει. Ναι. Okay. Εγώ τουλάχιστον όχι. Να μισήσεις, έτσι. Να αντιμετωπίσεις τον άλλο σαν αντίπαλο μεγάλο σε ένα παιχνίδι. Ναι, ρε φιλέ. Να στεναχωρηθείς να μας κερδίσει. Ναι, ρε φιλέ, εννοείται. Αλλά και αυτό προέρχεται από την αγάπη και από το μίσος που έχεις από τον αντίπαλο. Ένας φίλος ρωτάει εδώ, αν ο ΠΑΟΚ είχε σεντερφόρ τον Ελ Κααμπί, πιστεύεις ότι θα είχε πάσει τα πάντα, θα ήταν φαβορί για το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι και τι δουλειά θα του βάζει να κάνει μες στο γήπεδο, έτσι. Δεν ταιριάζουν όλοι οι παίχτες σε όλες τις ομάδες. Το λέγαμε και πριν την εκπομπή, δεν θυμάμαι τον λόγο. Ο Πέρεθ με προπονητή του Γιοβάνοβιτς έκανε τη δουλειά του τέλεια. Δεν το λέγαμε πριν την εκπομπή, το λέγαμε σε ένα τραπέζι. Πριν την εκπομπή. Πολύ πριν την εκπομπή. Ναι. Ωραία. Ο Πέρεθ, αν το βάλει στην ΑΕΚ, μπορεί να μην ταιριάζει όμως κάτι γνώμη μου. Ναι, λόγω... Είναι άλλο το στυλ του παιχνιδιού. Ναι. Ο Ελ Κααμπί έχει μια αξία δεδομένη και ξέρει να σκοράρει. Άρα θα ταιριάζει λιγότερο στον ΠΑΟΚ. Πες ότι ταιριάζει λιγότερο, αλλά ξέρει να βάζει γκολ. Ναι. Είναι τρομερό σεντερφόρ. Άρα, αν πρέπει να απαντήσω, θα πω ότι ναι. Φαντάσου να έπαιρνε και αυτός ο ΠΑΟΚ με τόση πολλή παραγωγή γύρω από το σεντερφόρ να είχε και έναν που του βάζει 15 γκολ. Ναι. Θα ήταν φαβορί. Πιέρο Ελ Κααμπί. Εντελώς άλλο πράγμα. Ναι. Αν εγώ πρέπει να διαλέξω, Ελ Κααμπί θα διαλέξω. Mm. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική παίχτες. Σε ρωτάει και ένας φίλος, Πιέρο ή Γκαρσία, τα συζητήσαμε αυτά. Είναι το τι θες να πετύχεις μες στο γήπεδο, έτσι. Ένας άλλος φίλος ρωτάει το εξής. Αν σου μοιάζει ο ρόλος του Τσικίνιο, αυτός που θέλει να του δώσει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, σαν το ρόλο που είχε ο Ραούχο στην ΑΕΚ. Δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Όχι. Παίζουν στην ίδια θέση. Ο ένας έχετε από το 8, ο άλλος έχετε από το 9. Όχι, νομίζω ότι έχει πιο συγκεκριμένες εντολές ο Τσικίνιο. Θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρα είναι πιο πολύ της τακτικής από ότι. Της αυστηρής τακτικής από ότι ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα είναι άλλο στυλ προπονητής. Ναι, που τον αμόλα και τον Αράω και φάτους. Έτσι. Είχε άλλο στυλ που έχει να κάνει με περισσότερη χαρά, τρέξιμο, man to man, προσπάθεια, ψυχολογία. Ο Μεντιλίμπαρα νομίζω ότι είναι πιο αυστηρός σε θα κάνεις 1, 2, 3. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοιο πλαίσιο ο Αράουχο. Δεν έχει την ίδιες ελευθερίες ο παίκτης του Μεντιλίμπαρα με τον παίκτη του Αλμέιδα. Λείπει ο Πέρεθ από τα χαφ του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν είναι. Και τι θέλει να κάνει ο Αλόνσο στο γήπεδο. Πρέπει να καταλάβω τι θέλει να κάνει. Δεν μου φαίνεται ότι περνάει πολύ μπάλα από τα χαφ του Παναθηναϊκού. Να σου πω την αλήθεια, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι λείπει. Οπότε όχι, δεν λείπει. Ερώτηση. Μήπως λέει ο Αλόνσο χρησιμοποιεί κάποιους παίχτες με λάθος τρόπο και αναφέρεται ο φίλος εδώ πέρα, προφανώς υποστηρίζει ότι ο Αράω παίζει καλύτερα σαν στόπερ. Τον Πελίστη, τον Μπακασίτα και τον Τζούρισιτς, αυτούς τους 3, τους 4. Συγγνώμη λίγο. Αράω, που τον βάζει χαφ και όχι στόπερ, που κατά άποψη του φίλου παίζει καλύτερα στόπερ. Εμένα μου αρέσει και τη σέβομαι την άποψη του κυρίου, αλλά εμένα μου αρέσει και στις δύο θέσεις. Δεν νομίζω ότι ο Αράω και όταν η ομάδα δεν ήταν καλά, δεν είναι καλά και τώρα δηλαδή, και εκεί που δεν πήρε αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν κακός ο Αράω. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ήταν αυτός που προσπαθούσε να μαζέψει πράγματα. Απλά ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ, το εξής. Τώρα, μια που το λέει ο φίλος εδώ. Δεν έχει αριστεροπόδαρο στόπερ ο Παναθηναϊκός. Έχει και δεν είναι ακόμα ενεργός. Ο Μάγκνουσον. Ναι, δεν τον έχω δει να παίζει. Και λέω μήπως. Ο Μάγκνουσον στο στυλ του Αλόνσο, αυτό που φαντάζομαι. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει έτσι. Είναι πολύ καλός. Συμφωνώ. Θυμήσου λίγο τα μάτς που έκανε πριν τραυματιστεί στο Παναθηναϊκό, πόσο άνοιγε το γήπεδο. Βεβαίως. Πόσο βοηθούσε στο κάθε ποδόσφαιρο. Μα ο Μάγκνουσον, όταν ξεκίνησε την καριέρα του νεαρός στην πατρίδα του, διακρινόταν ως δεκάρι. Έπαιζε στη θέση 10. Όταν πήγε λοιπόν στη Γιουβέντους, στην Ακαδημία της Γιουβέντους, όπου τον βρήκαν οι σκάουτς και τον πήγαν στη Γιουβέντους, αλλά επειδή πήρε πολλούς πόντους, του είπαν εκεί οι άνθρωποι της ομάδας ότι δεν μπορείς να παίξεις 10 τόσο ψηλός. Έλα πίσω και γίνε στόπερ. Έτσι πήγε και έγινε στόπερ ο Μάγκνουσον. Ξεκίνησε να παίζει δεκάρι. Γι' αυτό έχει τόσο καλή τεχνική κατάρτιση και έχει και καλά χτυπήματα, αν θυμάσαι. Είχε ναι, βέβαια. Και με φάουλ και με αυτό. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, λέω όμως ότι μήπως ακόμα επειδή δεν έχει τον Μάγκνουσον διαθέσιμο ο Αλόνσο, θα πρέπει να τον επιλέξει τον Αράω στη θέση του αριστερού στόπερ. Για ποιου άλλου, γιατί δεν ολοκληρώσε, διέκοψα. Πελίστρι, Τζούρισιτς και Μπακασέτα. Κοίταξε, αν δεν λειτουργεί καλά μια ομάδα. Δεν φαίνεται κανείς. Αναγκαστικά είναι πολύ δύσκολο. Όχι αναγκαστικά, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ξεχωρίσει. Αυτός που θα ξεχωρίσει. Πιο εύκολο θα ξεχωρίσει ένα εξτρέμ σαν τον ΤΕΤΕ, που θα κάνει διατομικές ενέργειες. Ναι. Και θα είσαι και το πολύ εύκολο συμπέρασμα και το λογικό που θα βγάλει ένας φιλόδελος είναι ότι μόνο ΤΕΤΕ παλεύει. Ναι. Και οι άλλοι δεν κάνουν κάτι. Σωστό. Αλλά είναι λίγο άδικο αυτό, γιατί αρκετοί παίκτες και λόγω θέσης εξαρτώνται από την. Από το πόσο καλά λειτουργεί. Ακριβώς. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα. Έτσι. Διότι, ναι, και εμένα να μου δώσει την μπάλα, μπορεί να κάνω 2 τρίπλες, να κερδίζω φάουλ. Επί της ουσίας, αυτό που θα βλέπεις είναι να κάνω 2 τρίπλες και να κερδίζω φάουλ, η ομάδα να μην βγαίνει καλά και εγώ να ξεχωρίζω. Και ξέρεις, να μην. Εάν δεν κάνεις πολύ καλή δουλειά στην άμυνα, θα πέφτει όλο το βάρος στα στόπερ και θα λες τι στόπερ έχω εγώ. Ενώ δεν κόβει κανείς από τα χαφ. Ναι, ενώ. Δεν κόβει κανείς. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Είναι πολύπλοκο, ναι. Σωστό. Θα δούμε πότε συνέντευξη λέει με σένα και τον Ματίας. Θέλω πάρα πολύ και θα το ξαναεπιχειρήσω. Κάθε χρόνο επιχειρώ. Νομίζω θέλει και ο ίδιος. Τώρα, αν με ρωτάτε, δεν θα ήθελα να πω γιατί δεν γίνεται. Και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά και ο ίδιος ήθελε. Θα ξαναπροσπαθήσω. Εγώ θέλω να κάνω συνέντευξη και με τον Ματίας και με τον Μεντιλίμπαρ. Το Λουτσέσκου είχα κάνει, νομίζω, μία. Το αγαπημένο μου είναι αυτό. Ωραία εκπομπή που κάνω. Βέβαια, γιατί. Ρωτάς και τις απορίες σου. Σου λένε απορίες. Δηλαδή, είχα περάσει πολύ καλά με τον Ιβάν που είχα κάνει μετά τον πρώτο χρόνο μια συνέντευξη. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πέρασε και έμαθα και πράγματα. Mm-hmm. Άρα. Προφανώς. Είναι δυνατόν να μην θέλω το. Μα ξέρεις να ρωτάς, μαθαίνεις κιόλας. Έχεις απορίες και τις λύνεις. Απλά δεν πάει να πει ότι δέχονται οι ομάδες ή. Πότε θα πας, λες, στους Λέρες. Και γιατί πετάξατε το Μαρθιανό σας στη μένη λεμονόκουπα. Γιατί έτσι το αξίζει. Καταρχάς. Ο Μαραθιανός εξυπηρέτηση μας έκανε, ρε παιδιά. Εξυπηρέτηση μας έκανε. Το ακούω τον Μαραθιανός μου, έρχεται να. Ναι, αντίδραση αμέσως. Κάτι αρνητικό. Αλλά εξυπηρέτηση μας έκανε. Καταρχάς δεν με έχει καλέσει. Δεν με έχει καλέσει ποτέ σε εκπομπή. Του λέει στον αέρα ότι θα τον καλέσω σε μια εκπομπή, αλλά δεν με έχει καλέσει ποτέ επισήμως. Δηλαδή αυτό είναι τώρα. Είναι γκρινιά που βγάζει. Όχι, για να ξέρει ο κόσμος. Βγάζει πικρά που δεν σε καλεί ο Μαραθιανός και ο Ακτύπης στις εκπομπές. Ακόμα να μπει μέσα στο στούντιο. Κάποια στιγμή θα έρθει. Ερώτηση. Μια που ψάχνει τώρα, δεν ξέρω αν ψάχνει, θα φανεί αύριο. Okay. Να λύσει το πρόβλημα της απουσίας. Το βάζουμε εντός εισαγωγικών. Αν θα είναι απουσία ή όχι. Του Τσικίνιο ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ. Τη δουλειά αυτή μπορεί να την κάνει ο Μασούρας, λες. Και ο Μασούρας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Εννοεί ο κύριος τη δουλειά στο pressing. Ναι. Διότι δεν είναι μόνο το pressing. Το θέμα είναι. Και όταν πάρει την μπάλα. Είναι διαφορετικοί παίχτες. Ναι. Στο pressing ο Μασούρας είναι καταπληκτικός. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε δει δηλαδή και μας το έχει δείξει. Τρέχει απίστευτα ο Μασούρας. Σε αυτό που ρώτησε πριν ο φίλος μου τον Ραούχο, είναι πιο ταιριαστός ο Μασούρας. Εγώ φαντάζομαι ότι θα μπορούσε κάπου να κάνει αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι φαντάζομαι. Επίσης, θυμήσου όταν πρώτο είχε έρθει ο Μαρτίνεθ στον Ολυμπιακό. Ναι. Πέρσι τέτοια εποχή. Που είχε βάλει το Μασούρα σε ένα ρόλο δεύτερο επιθετικού, έπαιζε με 4-4-2, έπαιζε πίσω τον Ελ Κααμπί, ήταν πολύ κοντά στην περιοχή, από θέση κεντρική, κοντά στον άξονα δηλαδή, και είχε πάρα πολύ καλά νούμερα σκοραρίσματος. Γιατί όσο πιο κοντά είναι στην περιοχή ο Μασούρας, τόσο πιο εύκολα εκτελεί. Έκλεινε συνέχεια, γινόταν δεύτερο σέντερφορ. Αυτό λες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμος, εκτός από πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ χρήσιμος και, καλό στοιχείο. Και τακτικά. Και πολύ καλό στοιχείο. Ναι, εννοείται, ως άτομο. Και είναι και ένας. Παίκτη του προπονητή. Είναι επιθαρχημένος δηλαδή μες στο γήπεδο. Πολύ ωραίο. Μια που είναι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αύριο βγάζει πρόεδρο το Πασόκ. Μεθαύριο μάλλον, Κυριακή. Είχαν debate, τώρα μιλήσαμε μεταξύ τους και αυτά. Ναι. Λέει, θα άντεχες να κάνεις μια κοινή συνέντευξη σαν debate με τους Μεντιλίμπαρ, Αλμέιδα, Λουτσέσκου, Αλόνσο και Μάτζιο. Είναι πάρα πολύ. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο όμως. Όχι. Θέλω να μάθω και να ρωτήσω. Όχι, θέλω παραπάνω χρόνο να δώσω στον καθένα τους. Ναι. Οπότε αν είναι τόσο πολύ. Θα είναι εξάωρη η συνέντευξη. Αλλά ως ιδέα ωραίο είναι. Αλλά έχω ερωτήσεις να κάνω για να μάθω πράγματα. Οπότε δεν θα φτάσει. Αν είναι να το κάνουμε εξάωρο. Πάντως εγώ. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ονειρεύομαι μια φάση που θα είναι αυτοί οι πέντε προπονητές, ας πούμε, ή πέντε προπονητές σε ένα τραπέζι, στρογγυλό, θα κάθονται με την υποψία ότι δεν τους ακούει κανένας. Και μιλάνε για ποδόσφαιρο. Και κρίνουν ο ένας τον άλλον, κρίνουν το πρωτάθλημά μας σε ξένες ομάδες και το καθεξής. Και έχω βάλει εγώ κρυφές κάμερες, κοριούς, ναι, και τους παρακολουθώ. Εγώ θα ήθελα να κάνω με τον καθένα μια συνέντευξη για να. Ναι. Κάντο λοιπόν. Ναι, παιδί είσαι. Θέλω με όλους. Άμα δεν δουλέψεις τώρα, θα δουλέψεις. Κάθε χρόνο. Ναι. Δεν. Άποψη για Κοϊτά. Καλή. Μέχρι στιγμής αυτά που έχω δει είναι μόνο θετικά. Σου έκανε εντύπωση πολύ η τακτική του προσήλωση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μπράβο που το ρωτάς, γιατί ήταν εξαιρετικός όσον αφορά τις βοήθειες στην άμυνα. Mm-hmm. Και ένα από τα μυστικά της ΑΕΚ, ένα από κάτι που λειτουργήσε πολύ σωστά, ήταν η αυτοσυγκέντρωση των παικτών στο σχέδιο του Αλμέιδα. Γυρνούσαν και ο Κοϊτά και ο Ελίασον, βοηθούσαν τα μπακ και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε χώρους. Όντως κάναν τρομερή δουλειά στην άμυνα. Μπορεί να μας πει ο Ντέμης τι φταίει στην άμυνα του Παναθηναϊκού και δέχεται τέτοια γκολ σαν και αυτό με την Πόρατσα. Το είδες τον γκολ με την Πόρατσα. Ναι. Στο πέναλτι να σκύβει το σεντερφόρ μπροστά από δύο στόπερ και να παίρνει την κεφαλιά. Δεν είναι στα όρια το απαράδεκτο. Όχι. Το απαράδεκτο είναι πολύ, πολύ σκληρή λέξη. Ναι. Έχουμε δει στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, τσαντίστηκα πολύ χθες. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά σκέψου την κουβέντα που κάναμε. Επειδή μιλήσαμε και το μεσημέρι και είδες ότι ήμουν πολύ καλά. Το βράδυ δεν ήμουν καλά. Δηλαδή, αν με παίρνει τηλέφωνο, δεν θα ήμουν πολύ καλά. Έτσι. Για πες. Έχει να κάνει με αυτό που έλεγα πριν. Mm-hmm. Αν δεν λειτουργεί μια ομάδα καλά, αυτό επιδρά πάρα πολύ στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Χάνουν την εμπιστοσύνη προς το σχέδιο και προς το πλάνο. Mm-hmm. Θέλουν, δεν θέλουν. Mm-hmm. Τη χάνουν. Δηλαδή, μπορεί να κάνει φάσεις ο Παναθηναϊκός και μετά που ισοφαρίστηκε. Αλλά αμέσως του ξυπνάνε μνήμες. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει νικηφόρα αποτελέσματα από πίσω και πατάει στα πόδια της. Θολωμένη. Διότι, θα σου πω ένα παράδειγμα. Άρχισε να κάνει. Να μην παίζει καλά στην αρχή ο Αλμέιδα, η ομάδα της ΑΕΚ. Μετά άλλαξε το σύστημα, το βρήκε, άρχισε να παίζει καλά. Έπαιζε πιεστικό ποδόσφαιρο, βιαστικό όμως. Mm-hmm. Έκανε φάσεις, έκανε 30, βιαστικά πολύ. Δηλαδή από τις 30 τελικές, οι 8 ήταν έτσι καλές. Μετά λοιπόν πήρε τα αποτελέσματα και άρχισε το βιαστικό να γίνεται γρήγορο. Απλά γιατί αυτό που είναι καλό στο ποδόσφαιρο είναι να παίζει γρήγορα και όχι βιαστικά. Mm-hmm. Αυτό είχε να κάνει με την ψυχολογία και με την εμπιστοσύνη που αποκτήσανε και την αυτοεπίθεση που αποκτήσανε οι παίκτες. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει βρει ακόμα αυτό το πράγμα. Yeah. Άρα, περνάνε σκέψεις από το μυαλό σου, περνάνε σκέψεις από το μυαλό σου, δεν είσαι και πολύ συγκεντρωμένος, χάνεις σίγουρα και την αυτοσυγκέντρωσή σου. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει από τη μία ικανότητα του Πιέρο στο ψηλό παιχνίδι, από την άλλη η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης του ενός πολύ σπουδαίου στόπερ. Στόπερ, ναι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Ίνγκασον. Ο Ίνγκασον είναι σπουδαίος στόπερ. Δεν πήγε καν σε εκείνη τη φάση. Βεβαίως. Αυτό το γκολ με την ΑΕΚ. Όλο μετράει. Το γκολ με την ΑΕΚ ενόχλησε λιγότερο γιατί είναι και δεδομένη ικανότητα του Πιερό. Και στην τελική άποψη, εκεί η σέντρα γίνεται λες και εκτελεί φάουλο Ρώτα, έτσι. Δεν ασχολείται κανένας με το Ρώτα. Η σέντρα που έβγαλε. Ναι, ναι, είναι ανόχλητος. Λες και ασχολείται, λες και εκτελεί φάουλο. Είχε παίχτη μπροστά, είχε γυρίσει ο παίχτης, αλλά τον είχε σε απόσταση 10 μέτρα. Στον γκολ στη στημένη φάση. Είναι πιο μεγάλες οι απαιτήσεις για την αντίδραση. Τέλος πάντων. Για τον Κοστούλα με ρωτάνε πολύ. Ναι, απόψη για Κοστούλα. Χωρίς να έχει κάνει κανένα μαγικό παιχνίδι, κάνει μπαμ ο Κοστούλας ότι ξέρει μπάλα. Κάνει μπαμ ότι επίσης έχει χαρακτηριστικά. Μου βγάζει αυτοπεποίθηση παρόλο το νεαρό της ηλικίας και το πρώτο μάτσο παράδειγμα που έπαιξε πριν την προηγούμενη αγωνιστική. Mm-hmm. Περιμένω ότι θα γίνει καλός. Τώρα το πόσο καλός δεν το ξέρω γιατί δεν τον παρακολουθώ. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Εγώ τον έχω δει πολύ λίγο και ένα μάτς με τους μικρούς του. Ναι, με τους Ολυμπιακούς. Ναι, με τη δεύτερη ομάδα. Εγώ θα πόνταρα ότι θα εξελιχθεί. Αν έπρεπε να ποντάρω, θα πόνταρα ότι θα εξελιχθεί. Μου φαίνεται ταλέντο σοβαρό. Εγώ δεν είναι ένα πόντο μόνο στον Κοστούλα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε συζητήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν έχει μάθει να κανακεύει τον Σέντερφορ. Έχει μάθει να παίρνει πολλά πράγματα στο Σέντερφορ. Ο Σέντερφορ να φτιάχνει τη ζωή του κλέβοντας μπάλες και πιέζοντας στο ύψος της περιοχής. Ο Ελ Κααμπί για παράδειγμα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί πολλά ρήγματα με κάθε το ποδόσφαιρο για παράδειγμα, τροφοδοτώντας αφιδώς τον Σέντερφορ. Δεν είναι μια ομάδα που δουλεύει για τον Σέντερφορ για να τον κάνει μάγκα, να το πούμε έτσι. Περιμένει ο Σέντερφορ να δουλέψει για αυτή την ομάδα. Και περιμένω λοιπόν να το δω τον Κοστούλα και σε άλλα σενάρια για να σας πω. Επειδή λέγαμε πριν για ψυχή, όχι. Ναι. Αυτός είναι ένας παίκτης που μου βγάζει ότι έχει. Και ένα άλλο παράδειγμα που ξέχασα να το πω πριν. Έτσι, σημαντικό. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά για να δώσω να καταλάβει που φαίνεται να γυαλίζει το μάτι του και να λες θα το βάλω μέσα και θα σκιστεί, θα μου βάλει γκολ. Είναι ο Τζόλης. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό συνδυάζει και ψυχή και ποιότητα όμως. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Νομίζω ότι ο Κοστούλας θα πόνταρα ότι θα κάνει καριέρα. Τον πιστεύω και τον παρακολουθώ γιατί θέλω να πάει καλά. Και βέβαια, εννοείται. Δύο ερωτήσεις πολύ σύντομα. Θέλω παραπάνω για τα Σέντερφορ να ξέρεις. Εντάξει, λόγω συντεχνίας λες τώρα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το εργοστάσιο εντάξει, για το Σέντερφορ. Γι' αυτό μιλάς για τον Φώτη, λες και είναι ο Ρουτ Φανίς Τελερόι στα καλύτερά του. Αν και έχεις κόμπλεξ που πάθνα εγώ, οκ. Γι' αυτό θέστε κατά τον Κοστούλα, γι' αυτό μιλάς για το Center 4, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται ο Άρης και πώς σου φαίνεται το φορμάτ το νέο του Champions League? Θέλω να δω να προχωράει το νέο φορμάτ. Έχει ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής, αν έπρεπε να απαντήσω, θα πω μ' αρέσει. Αλλά θέλω, μπορεί να κρύβει κάτι και να μην. Ναι, να το δούμε λίγο. Να περπατήσει λίγο, ναι. Ο Άρης μου αρέσει. Έχει περισσότερη ποιότητα φέτος. Έχει ένα προπονητή που ξέρει τον Άρη και νομίζω του ταιριάζει με τον Άρη. Και έχει στα χέρια του τώρα καλύτερους παίκτες. αν ο Μωρόν γίνει λίγο, που δεν ξέρω σε αυτήν την ηλικία πώς θα μπορέσει, έτσι, παίξει και λίγο για την ομάδα και όχι εντελώς για τον εαυτό του, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και μια ευκαιρία σκοραρίσματος τρομερή. Επειδή αυτή τη στιγμή και σε αυτό τον Άρη έχει παίχτες να συνδυαστεί, μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα ο Άρης.